Το απόγευμα του Σαββάτου στο Δέκαρχο δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 17χρονος συγκρούστηκε με τοπικά μεγιόταχη επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 48χρονος. Από το τροχαίο τραυματίστηκε σοβαρά ο 17χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, όπου λίγη ώρα αργότερα δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του. Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί το αστυνομικό τμήμα το Πύρου. Ένας νεκρός είναι ο απολογισμός σύγκρουσης τρακτέρ με επιβατική αμαξοστοιχεία που συνέβη το Σάββατο στις 12.30 το μεσημέρι στο Καλοχώρι Σερών. Σύμφωνα με την αστυνομία, το τρακτέρ που οδηγούσε ο 84χρονος συγκρούστηκε με την επιβατική αμαξοστοιχεία που εκτελούσε το δρομολόγιο Αλεξανδρούπολη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του οδηγός του γεωργικού μηχανήματος. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Ποροίων. Ένα αυτοκίνητο ανετράπει στην οδό Σάρδεων την Κυριακή, πιθανότατα από την βροχή και το ολισθηρό οδόστρωμα. Το γιοταχή, αφού πρώτα χτύπησε πάνω σε ένα σταθμευμένο όχημα, στη συνέχεια ανετράπει στη μέση του δρόμου. Άμεσα έσπευσε η τροχιά για την ρύθμιση της κυκλοφορίας, που διακόπη για λίγη ώρα μέχρι να ανασυρθεί το όχημα από το οδόστρωμα. Ευτυχώς το ατύχημα είχε μόνο υλικές ζημίες και ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του, διότι έτρεχε και αυτό πιθανότατα του έσωσε τη ζωή.